κάνετε, αγόρι μου γλυκό, Δημήτρη μου. Καλά. Τι κάνετε και κοιτάω και το κορίτσι από εκεί. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Δεν ξέρω αν με είδες στο διάλειμμα. Πώς περάσατε? Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Καλά. Ξεκουραστήκαμε, φάγαμε, πήραμε τα κιλά μας. Φάγατε, φάγατε και γλυκάκια. Φάγαμε. Φάγατε τσουρεκάκια. Στην Κρήτη δεν μπορείς να μην τρως. Είναι ωραία, ε. Πολύ ωραία και δεν σ' αφήνουνε κιόλας. Τι έχουμε φτιάξει, σουφλέ? Όχι, είναι σαν σουφλέ, είναι πουτίγκα. Είναι πουτίνγκα. Είναι πουτίνγκα σοκολάτας με το τσουρέκι που μας έχει περισσέψει. Αλήθεια λες? Ναι. Δηλαδή μπορεί να είναι το τσουρέκι και λίγο ημερών και Πρέπει να είναι λίγο ημερών για να πάρει λίγο υγρά. Ναι, ναι. Και άμα είναι ολόφρεσκο και θέλουμε να το κάνουμε, καλύτερο θα είναι... Τι ωραία διακόσμηση, βρε Βάσο μου. Συγχαρητήρια. Τι αισθητική. Φαντάζομαι πώς είναι το σπίτι σας, ε. Είναι λίγο περιποιημένο. Πω, έλα. Έλα εδώ. Έλα να δεις τι γίνεται. Πάρα πολύ ωραίο. Και είναι μέσα, μπορώ να ανοίξω και αυτό? Ναι, εννοείται. Αυτό τώρα είναι το τσουρέκι. Ναι. Άντε, για να δω. Για δοκιμάσαι. Είναι σαν κρέμα. Ναι, είναι πουτίγκα. Απλά, άμα αποφασίσετε... Και πώς έγινε από τσουρέκι? Λέει ψέματα, δεν είναι από τσουρέκι αυτό. Θα σας δείξω, τόσο εύκολο είναι. Απλά είναι σαν κρέμα. Θα πρέπει να προσέξετε, να μην ανησυχήσετε αν θα πέσει. Αν θα βάλετε χαμηλό σκεύος, θα μείνει έτσι. Αν θα βάλετε ψηλό με πιο πολύ κρέμα, τότε θα κάνει πεσηματάκι. Δεν σκεφτείτε σκεύη εδώ. Τι όμορφα που είναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Φτιάχνουμε σοκολατένια πουτίνγκα με το παλιό μας τσουρέκι. Ωραία. Να πούμε τα υλικά μας, που είναι πάρα πολύ απλά και τα έχουμε όλοι σπίτι. Λοιπόν, τα υλικά μας είναι περίπου μισό κιλό τσουρέκι, δηλαδή ένα μπαστούνι από αυτά που είχαμε το Πάσχα. 400 γραμμάρια σοκολάτα, 55 με 57%. 6 μεσαία αυγά, 400 ml κρέμα γάλακτος, 450 ml γάλα πλήρες, 100 γραμμάρια ζάχαρη. Καινούριο κουτάλι. Σου κάνει ότι είναι από τσουρέκι. Ωραίο θράσο. Σαν σουφλέ είναι, παιδιά. Ωραίο, ε. Παρακαλώ. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολο. Βάζουμε σε ένα κατσαρολάκι. Μάλιστα. Το γάλα με την κρέμα γάλακτος. Τα ζεσταίνουμε. Έχουμε τη σοκολάτα μας σε μία μπασίνα. 450 λοιπόν γάλα πλήρες, ναι, και 400 ml κρέμα γάλακτος. Τα βάζουμε εδώ να ζεσταθούν. Εν τω μεταξύ, παίρνουμε το τσουρεκάκι μας και το κόβουμε λωρίδες. Ένα τσουρέκι, μία πλεξούδα, όπως ναι, το λέμε. Μπορεί να θέλει και λιγότερο, ανάλογα το σκεύος που θα το κάνουμε. Παίρνουμε ένα πυρεξάκι και στρώνουμε τα τσουρέκια μας. Αν το τσουρέκι μας είναι πάρα πολύ στεγνό, μπορούμε, αν θέλουμε, να το βρέξουμε με λίγο γάλα, λίγη ζάχαρη. Αναλόγως αν θα φάνε παιδάκια πολύ μικρά, μπορούμε να βάλουμε ποτό ή όχι. Εμένα μου αρέσει να έχει λίγο κονιάκ. Αχ, ωραία θα είναι. Από κάτω δεν βάζεις κάτι? Κάτω από πού? Στη βάση σου. Κάτω από τα τσουρέκια? Ναι. Όχι, αλλά τώρα... Λοιπόν, αυτό είναι, το γεμίζουμε εδώ. Παίρνουμε λίγο κονιάκ αν θέλουμε και ραντίζουμε, μάλιστα, άμα δεν έχουμε παιδάκια. Εδώ έχω βάλει ένα σφινάκι περίπου. Έλα μωρέ τώρα. Γι' αυτό λοιπόν... Για άρωμα. Ναι, γι' αυτό το πυρέξ θέλουμε μισό τσουρέκι. Μάλιστα. Εδώ θα τοποθετήσουμε τα αυγά με τη ζάχαρη. 6 αυγουλάκια. Και 100 γραμμάρια ζάχαρη. Πολύ ωραία. Μέχρι στιγμής όλα εύκολα. Πάντα είναι εύκολα. Εμένα πάντως σαν το έτρωγα και μου έλεγες. Ότι από έχει τσουρέκι. Από τι είναι, δεν θα πήγαινε ποτέ το μυαλό. Δεν θα το πίστευες, ε. Μα είναι σουφλέ. Έχει λιώσει. Είναι. Είναι. Και το καλό με αυτό είναι ότι ακόμα και τσουρέκι να μην έχουμε, μπορεί να έχουμε ένα κέικ. Μπορούμε να βάλουμε το κέικ κάτω. Τώρα τσουρέκι σίγουρα έχει περισσέψει. Στο σπίτι μου δεν περισσέψει ποτέ τσουρέκι. Αλήθεια. Εντάξει και επίσης. Όχι, με γλυκαζίσω όσο δεν πάει. Λογικό, ρε, Δημήτρη μου. Εντάξει. Λοιπόν, πήρε βράση τώρα εδώ το γάλα με την κρέμα και τα ρίχνουμε μέσα στη σοκολάτα.
Τα αφήνουμε ένα λεπτάκι τώρα να μαλακώσει η σοκολάτα. Σε αυτό το γλυκό όλα είναι θέμα υφής. Άμα θέλουμε να είναι πάρα πολύ αφράτο, όπως είδες τώρα που μοιάζει με σουφλέ, τα αυγά θα τα χτυπήσουμε πάρα πάρα πολύ καλά. Θα φουσκώσουνε και πάρα πολύ σημαντικό το γκανάζ, γιατί γκανάζ κάνουμε εδώ. Γκανάζ σημαίνει οτιδήποτε περιέχει σοκολάτα και κάποιο υγρό στοιχείο. Μπορεί να είναι νερό, μπορεί να είναι χυμός, κρέμα ή γάλα. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε ένα γκανάζ εδώ. Αλλά αυτή τη στιγμή θα είναι πάρα πολύ ζεστό. Αν ρίξουμε τον γκανάζ μέσα στα αυγά, όσο φουσκωμένα κι αν είναι τα αυγά θα πέσουν, γιατί θα είναι ζεστό. Οπότε, αν θέλουμε να είναι πάρα πολύ αφράτο, να μοιάζει με σουφλέ. Έτσι είναι ωραίο. Ναι, θα πρέπει να κάνουμε τον γκανάζ και να το αφήσουμε ένα μισάωράκι στην άκρη. Δεν σφίγγει, γιατί έχει πάρα πολύ γάλα και κρέμα. Απλά οπότε έτσι θα παραμείνει αφράτο. Μπράβο. Ενώ με το ζεστό θα κάτσει το. Θα κάτσει. Αφρόστο. Ναι, ο αέρας που θα έχει πάρει μέσα το αυγό. Άρα χτυπάμε λοιπόν πολύ καλά τα 6 αυγουλάκια με τα 100 γραμμάρια ζάχαρη. Να ασπρίσουν, όπως λέμε, να ασπρίσουν και να φουσκώσουν. Από κάτω βουτυράκι, τίποτα. Όχι, δεν χρειάζεται τίποτα. Αυτό θα είναι όλο η συνταγή πάνω κάτω. Δεν θα βάλεις το μίξερ το τσουρέκι. Μα πόσο από φέτα, βρε αγόρι μου, γλυκό θα πέσω. Α, δεν τη γλιτώνω εγώ. Θα ανοίξω ακόμα ένα. Έλα λίγο σε μένα. Δηλαδή, βάζει το τσουρέκι έτσι, σε αυτή τη μορφή. Έλα να δεις. Το τσουρέκι είναι έτσι. Ωραία. Φετούλα κομμένη και λίγο ξερό. Το βλέπεις. Έτσι. Πώς θα καταφέρει αυτό μετά να γίνει έτσι. Δες από μέσα πώς είναι. Να, είναι ενιαίο. Σε κάπου, ναι. Α, εδώ είναι σε λίγο. Σε κάποια σημεία ναι, έχει περισσότερο, σε κάποιο μπορεί εδώ, να. Εδώ όμως, να εδώ βρήκες που έφαγα εγώ, δες πώς είναι. Δες. Ναι, εκεί έχει τρίμα. Εδώ έχεις χτυπήσει ναι, περισσότερα έχει τα αυγά. Τρίμα, ναι, ναι, ναι. Εδώ. Ναι, σε αυτό αυτή εκεί. Είναι δηλαδή η διαφορά. Αυτό. Για να, γι' αυτό σας είπα αναλόγως τι υφή θέλετε. Μάλιστα. Εμένα μου αρέσει τέτοια υφή. Δηλαδή πολύ χτυπημένα τα αυγά και άρα κρύο θα το γκανάζ. Μπράβο. Άρα θα το αφήσουμε μισή ωρίτσα στο πλάι. Λοιπόν, κοίτα. Έλα, Σπύρο μου, μη φάω άλλο. Αγόρι μου, περάσατε καλά. Α, τι τραγούδι είναι αυτό, ποιο είναι, Χαλάτσι. Για χάρη τώρα τηλεοπτικού χρόνου, σταματάμε. Α, πήρα τις άγγελες. Παρ' όλα αυτά, τα αυγά μας, από ό,τι βλέπεις, έχουν φουσκώσει αρκετά. Κοίτα. Θα περιμένουμε λίγο να κρυώσει τον γκανάζ. Τώρα δεν περιμένουμε. Και δεν σου κόβει, ε. Όχι. Όπω. Κάτι άλλο πάρα πάρα πολύ σημαντικό είναι από αυτή την κρέμα εδώ θα ραντίσουμε, θα ποτίσουμε τη βάση με τα τσουρέκια. Θα την αφήσουμε 20 λεπτά να απορροφήσουν τα τσουρέκια και μετά θα μοιράσουμε την υπόλοιπη κρέμα μας από πάνω. Οπότε, έχουμε αυτό εδώ, κάνουμε. Για να λιώσει πρώτα, ε. Ναι. Πάλι είναι αυτό το παιχνίδι, ένα μυστικό για την υφή που λες. Ναι, γιατί είναι πολύ εύκολο το γλυκό μας. Απλά θέλει μερικά τυψάκια. Οπότε τώρα, το αφήνεις 20 λεπτά. Τώρα 20 λεπτά. Το απορροφάει το τσουρέκι. Θα φουσκώσει το τσουρέκι, θα τεντώσει, θα σφίξει εδώ πέρα γιατί θα έχει πάρει όλα τα υγρά. Και αφού έχει γίνει ζουμερό, ρίχνουμε την υπόλοιπη κρέμα. Έχουμε το φούρνο προθερμασμένο σε 180 στον αέρα. Και ψήνουμε για ένα πυρέξ τέτοιου μεγέθους 40 λεπτά. Για τα μικρά τα πυρήμαχα που έχω βάλει θέλει 25. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο χρόνος ανάλογα με το μέγεθος του ταψιού. Τα 40 λεπτά που λέω είναι για ένα τέτοιο πυρέξ. Η ποσότητα που μας έδωσες γεμίζει αυτό. Τίγκα. Τίγκα. Μην το βλέπετε τώρα έτσι. Πρέπει να απορροφήσει και μετά να ξαναβάλει και το άλλο μισό εδώ στο πυρέξ. Ναι, δηλαδή. Και θέλει 40 λεπτά. Να, άμα θέλεις. Για να το δεις. Εντάξει, θα κατεβεί λίγο γιατί θα απορροφήσει και το τσουρέκι. Και τα μικρά, δηλαδή αν το κάνετε ατομικά, θέλει 20 λεπτά ή 25. 25 λεπτάκια θέλουν τα ατομικά. Αυτό εδώ. Και γι' αυτό εδώ ή για αυτό εδώ. Αυτά θέλουν 25 λεπτά. 25 λεπτά. Και μία τελευταία ερώτηση. Από την ποσότητα που μας έδωσες, πόσα μικρά βγάζεις. Ξέρεις, γιατί εμείς πάνω στο κουζίνο μπορεί να μην έχουμε. Βγάζει σίγουρα 10 μικρά. 10 μικρά. Κοίτα, αυτό εδώ γέμισε. Φαντάζομαι ότι φουσκώνει και λίγο λόγω των αυγών. Είναι μια πουτίγκα που τρώγεται ζεστή,
Είναι ζουμερή. Τα συγχαρητήριά μου.